Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά του Ηρακλείου μετρώντας αντίστροφα για τις εορτές των Χριστουγέννων. Ουρές σχηματίστηκαν έξω από πολλά μαγαζιά αλλά και αλυσίδες ρούχων και παπουτσιών, με τους περισσότερους να αδράτουν της ευκαιρίας των διευρυμένων ωραρίων που είναι σε ισχύ για τα ψώνια και τα δώρα της τελευταίας στιγμής παρά τα τερτύπια του καιρού. Απ' όλα. Υγεία να έχουμε και καλά Χριστούγεννα. Κόσμος αρκετός έχει επισκεφτεί την αγορά. Ο κόσμος έχει μάθει, μας δυσκολεύει λίγο με τον έλεγχο, αλλά έχει προσαρμοστεί. Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά του Ηρακλείου, με τους πολίτες να προχωρούν στην πραγματοποίηση αγορών της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Το γιορτινό κλίμα της πόλης ενισχύουν οι χριστουγεννιάτικες μελωδίες που ακούγονται παντού στην πόλη. Η αγοραστική κίνηση είναι αναμενόμενα εμφανώς αυξημένη, παρόλα αυτά οι περισσότεροι επιλέγουν πιο οικονομικές λύσεις για τα ψώνια τους. Ψωνίσουμε τελευταία ψώνια πριν τις γιορτές. Κάτι ψηλό. Την ίδια στιγμή ο Γολγοθάς του COVID και των περιοριστικών μέτρων φαίνεται να μην έχει τέλος. Με αφορμή και τις νέες ανακοινώσεις της κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν η διασπορά της μετάλλαξης όμικρον, την περίοδο των εορταστικών ημερών, οι καταστηματάρχες στην εστίαση δηλώνουν έτοιμοι να υποδεχτούν τον κόσμο με ασφάλεια και όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα σε μια προσπάθεια να εξυπηρετήσουν όλους ανεξαιρέτως με όσα μέσα διαθέτουν δεδομένων και των καιρικών συνθήκων. Την αναγκαιότητα αυτή μάλιστα ενισχύει και η ακύρωση από μεριάς κυβέρνησης όλων των εορταστικών εκδηλώσεων. Υπάρχουν διστακτικές κρατήσεις προς το παρόν. Προσπαθούμε και εμείς με τη σειρά μας να δείξουμε στους πελάτες μας ότι είμαστε ασφαλείς. Δυστυχώς στους εσωτερικούς χώρους μπορούμε να δεχτούμε μόνο τους εμβολιασμένους ή όσοι έχουν νοσήσει, αλλά προσπαθούμε και στους εξωτερικούς χώρους με κάποιες προστατευτικά πλαϊνά ή με κάποιες σόμπες να βοηθήσουμε και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που δεν μπορούν να είναι στους εσωτερικούς χώρους. Το σίγουρο πάντως είναι πως τα νέα μέτρα που προβλέπουν χρήση μάσκας παντού και αυξημένους διαγνωστικούς ελέγχους έρχονται ξανά να αλλάξουν την καθημερινότητά μας εν μέσω των εορτών.